Άργυρος. Όχι ακριβώς. Σήμερα και αύριο περιμένουμε θερμοκρασίες άνω των 40. Συγκεκριμένα 41 σήμερα και αύριο, περιοχή της Λευκωσίας. Σαββατοκυριακό, ωστόσο, περιμένουμε πτώση στη θερμοκρασία για να επανέλθουμε γύρω στις κανονικές για την εποχή. Τιμές που είναι οι 38 βαθμοί στο εσωτερικό, 33 περίπου στα παράλια και 29 στα ψηλότερα ορεινά. Κάποιες συννεφιές φαίνονται για την Κυριακή, επιτέλους μετά από πολλές μέρες φρύου καιρού. Μετά το μεσημέρι θα έχουμε κάποιες νεφώσεις στα ορεινά και πιθανόν και σε περιοχές του εσωτερικού. Μια διαταραχή, η οποία έρχεται από τα δυτικά, περνά από την περιοχή μας την Κυριακή, θα δώσει κάποιες νεφώσεις. Θα αξιολογήσουμε τα δεδομένα τις επόμενες μέρες για να δούμε εάν είναι δυνατόν να δώσουν και κάποια μεμονωμένη βροχή Κυριακή απόγευμα στις ορεινές περιοχές. Δευτέρα, ωστόσο, φαίνεται εκ νέου μια μικρή άνοδο στη θερμοκρασία, πιθανόν να ξαναεπανέλθουμε σε 40 βαθμούς. Τώρα, αν μου επιτρέπετε για τις επόμενη εβδομάδα. Πάντως, πριν πάμε στην επόμενη εβδομάδα, για να το μαζέψουμε λίγο, αντιλαμβανόμαστε ότι θα δροσίσει τουλάχιστον μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα σπάσει λίγο αυτή η κακή, πώς το λένε, η κακή αίσθηση που έχουμε της δυσφορίας, του καύσωνα κτλ. Θα δροσίσει, θα ενισχυθεί το δυτικό ρεύμα αέρα, θα πέσουν οι θερμοκρασίες, αυξάνεται λίγο βέβαια η υγρασία, αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως θα είναι διαφορετικά τα πράγματα σίγουρα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει και ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, έτσι, όταν δροσίζει και τέλος πάντων είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εντάξει, λίγο καλύτερα. Όταν υπάρχει όμως ο άνεμος, αντιλαμβάνεσαι, ο κίνδυνος παραμένει. Μάλιστα. Για πάμε για την άλλη εβδομάδα να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε. Δεν φαίνεται, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να ξαναπερνάμε τέτοιο κύμα. Τόσο σε ένταση όσο και σε διάρκεια, τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες 2-3 μέρες της επόμενης εβδομάδας, πιθανόν να κοιμαστούμε λίγο κάτω από τους 40 βαθμούς. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζουμε για τον Αύγουστο, γιατί ξέρετε, οι περισσότεροι τώρα θα βγουν σε άδεια, εν πάση περιπτώσει. Κάποιοι θα βγουν εκτός Κύπρου, κάποιοι θα παραμείνουν στο νησί. Έχουμε κάποια ένδειξη πώς θα είναι ο Αύγουστος σε σχέση με τους προηγούμενους Αυγούστους? Όχι, όχι. Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για τέτοιες προγνώσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι η εποχική πρόγνωση ή μακροχρόνια, τέλος πάντων, πρόγνωση εμπεριέχει πολύ, μα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα...